Η Κατερίνα Στεκούδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα σε όλους. Παιδιά, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ πες μας τι κάνεις. Πώς είμαστε, πώς θα περνάμε? Ο καιρός μας κάνει λίγα ανάζια τώρα τελευταία. Παιδιά, μας τα έχει χαλάσει ρε η Κατερίνα αυτός ο καιρός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εκεί που ήταν μια χαρά ηλιόλουστος καλοκαιρινός, τώρα λες και μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Η Πάσχα ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι όλοι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Βγήκαμε έξω. Είχε ήλιο, είχε πολύ ζέστη. Όμως πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα το καλοκαίρι. Πρόλαβες, έκανες κανένα μπάνιο? Έκανα, ναι, και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Τρεχομερός, ευλογημένο, πολύ όμορφο. Μακάρι θα ξαναπάω και το καλοκαίρι με το καλό. Κατερίνα, απλά κουνιέσαι καθόλου? Είσαι, μάλλον δεν έχεις καλό σήμα, γιατί σε χάνουμε που και που. Θα με ακούτε καλύτερα? Τώρα ναι, νομίζω πως σε ακούμε καλύτερα. Ωραία, έχω απλά πάει λίγο πιο πέρα. Τέλεια. Μην στο μπαλκόνι. Μην εκεί ακίνητη. Ακίνητη. Τέλεια. Λοιπόν, έχεις κάνει λοιπόν κάποιο μπάνιο από ό,τι καταλάβαμε? Ναι, έκανα μπανάκια, πρόλαβα, έκανα, ναι. Α, τυχερή σε βρίσκω. Αλήθεια, πώς, επειδή πάρα πολλοί και φίλοι έχουν πάει και έχουν κάνει μπάνιο, πώς μπαίνετε εσύ στην παραλία, αφού είναι πάγος? Δεν είναι πολύ κρύο. Εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει γιατί έκανα κολύμβηση πάρα πολλά χρόνια. Οπότε είναι για μένα, ξέρεις, δεν μου είναι και τόσο δύσκολο. Οπότε εντάξει, η αρχή είναι λίγο περίεργη. Μόλις κάνεις τη βουτιά, μετά συνηθίζεις. Παχώνεις δηλαδή, οπότε το παίρνεις και απόφαση. Κάπως έτσι είναι. Κατερίνα, τελειώσατε από Θεσσαλονίκη, τελειώσατε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ναι, τελειώσαμε, πέρασε πάρα πολύ ωραία. 1,5 μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν για μένα μοναδική συνεργασία με Μέλισσα και Νίκο Οικονομόπουλο. Και ήταν και μια ευκαιρία να βλέπω και λίγο την οικογένειά μου, διότι μένουν στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι στην Αθήνα. Οπότε ξέρεις, το συνδύασα κάπως, έβλεπα ας πούμε τους δικούς μου, δούλευα κιόλας. Οπότε πέρασε πάρα πολύ ωραία. Θες να μας πεις και πώς αγκάλιασε ο κόσμος εκεί στη Θεσσαλονίκη, παρόλη την οικονομική κρίση και τα. Ξέρεις πώς είναι η κατάσταση τώρα. Βέβαια, και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να επιλέγει κάποιος να διασκεδάσει και να έρχεται σε εμάς μια τόσο δύσκολη εποχή. Ήταν πολύ σημαντικό που ο κόσμος μας στήριξε. Πέρασε όμορφα και περάσαμε κι εμείς καλά. Και έχω να σας πω ότι γενικά δεν το περίμενα. Ήταν πάρα πολύ θερμός ο κόσμος. Εντάξει, Θεσσαλονικιά είμαι κι εγώ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πώς εκφράζονται και ότι αυτό που σκεφτόμαστε το λέμε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Οπότε η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καλή. Και μου άρεσε που διασκέδασε ο κόσμος, γιατί όταν βλέπουμε τον κόσμο να περνάει καλά, ουσιαστικά περνάμε κι εμείς καλά. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι μια σχέση αμφίδρομη, δηλαδή. Όσο ο κόσμος σε ενθαρρύνει, τόσο εσύ παραπάνω την ψυχολογία. Σου δίνει ενέργεια όλο αυτό. Σου δίνει πολύ καλή ενέργεια. Ας πούμε, ενώ ουσιαστικά έχει κούραση με την έννοια ότι χορεύεις, τραγουδάς ταυτόχρονα, επειδή παίρνεις τόσο καλή θετική ενέργεια, δεν νιώθεις καθόλου την κούραση και νιώθεις ακόμα καλύτερα μετά από ένα live, ας πούμε. Κατάλαβα. Τώρα από εδώ και πέρα, τι έχεις αποφασίσει να κάνεις που τελείωσες από τη Θεσσαλονίκη? Τώρα όσον αφορά τις εμφανίσεις, όλο το Μάιο δεν θα κάνω κάτι, δεν ετοιμάζουμε κάτι. Θα ξεκουραστείς. Μια παύση, ναι. Και με το καλό, αρχές Ιουνίου, μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε Κύπρο, Κρήτη, Ξάνθη, με το καλό στη Λάρισα, που σπούδαζα κιόλας, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στη Λάρισα. Και μας ρώτησαν κιόλας αν θα πας στη Λάρισα, οπότε απάντησε σε μία από αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, με το καλό, ετοιμάζουμε διάφορα πραγματάκια. Τέλεια. Μακάρι να είναι και το καλοκαίρι αυτό, όπως ήταν και το περσινό, που είχε έτσι πάρα πολύ τρέξιμο και πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη σε όλη την Ελλάδα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω, να βλέπω κόσμο, να μιλάω, να επικοινωνώ. Είναι το καλύτερο για μένα. Εξάλλου το κάνω και με τα social media αυτό καθημερινά, στο Twitter και στο Facebook. Επίσης, τα διαχειρίζεσαι μόνη σου τις σελίδες, ναι, στο Facebook? Υπάρχουν κάποιες ψεύτικες που θες να μας πεις για αυτές? Υπάρχουν αρκετά πραγματάκια που δεν ισχύουν. Ο κόσμος νομίζω όμως έχει μάθει ποια είναι τα official. Και εγώ δηλαδή μέσα από το Twitter που το γνωρίζουν 100%. Αν και υπήρχε μία στικούδη στο παρελθόν. Υπήρχε, την είχα πατήσει κι εγώ. Ναι, ήταν η στικούδη. Ήταν λίγο περίεργη. Την είχα πατήσει. Ναι, οπότε έχει σταματήσει να το χρησιμοποιεί από ό,τι ξεγνωρίζω το λογαριασμό αυτών. Και προσπαθώ και μέσα από το Facebook. Έχω fan page κατεβατικούς, ναι, με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι. Αυτό είναι το official, το κανονικό. Έχει 70.000 φίλους και ασχολούμαι όσο μπορώ περισσότερο. Βέβαια,
Εντάξει, ο χρόνος μου είναι ελάχιστος μέσα στη μέρα, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ να είμαι κοντά στους φίλους μου. Κοίτα, η αλήθεια είναι επειδή. Φίλους μου που μιλάμε καθημερινά. Ναι. Η αλήθεια είναι επειδή σε κάνω και follow στο Twitter. Α, όχι, ασχολείσαι, μπαίνεις. Δηλαδή, κάθε μέρα θα σου δω κάτι, ένα μήνυμα, κάτι. Σχεδόν κάθε μέρα. Ναι, 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 μπαίνω και προσπαθώ να απαντάω σε όλους. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είτε αυτά είναι καλά σχόλια, είτε όχι. Δεν έχει καμία σημασία. Ίσα-ίσα και περίπου στα, καμιά φορά ακόμα και στα σχόλια που είναι λίγο περίεργα και είναι λίγο αρνητικά, που και αυτά είναι μέσα στη ζωή μας. Και εκεί μπορεί να κάνω follow, μπορεί να ασχοληθώ, να μιλήσω. Εντάξει, τώρα άμα υπάρχει εμπάθεια και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εκεί δεν ασχολούμαι, αλλά προσπαθώ να μιλάω σε όλους. Πώς δέχεσαι αλήθεια την αρνητική κριτική? Εμένα μου φάνηκε σαν να απάντησε σε όλους με τα ψηλά τα κούνια για κάποιο λόγο. Εντάξει, ο στίχος. Ο στίχος είναι κάτι που ήθελα να πω εγώ. και ένα βίντεο κλιπ που ήθελα πάρα πολύ να κάνω και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε με τον Γιάννη τον Παπαδάκο, το σκηνοθέτη, και κάναμε αυτή την εικόνα. Ακριβώς όπως το είχα στο μυαλό μου. Είχα φανταστεί να είναι pop, με χρώματα έντονα, με χορογραφίες, σε μια διαδικασία που κράτησε περίπου ένα μήνα για να το προετοιμάσουμε όλο αυτό. Και παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και η αντιμετώπιση του κόσμου, το ότι τα σχόλια ήταν πάρα πολύ καλά και ότι αρέσει. Για μας αυτό μας δίνει δύναμη και ουσιαστικά αυτό είναι η επιβράβευση. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ. Είναι απίστευτα ωραίο το βίντεο κλιπ. Η εικόνα και τα χρώματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στο βίντεο κλιπ έχουν δέσει άψογα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Ειλικρινά, δεν είναι μια δουλειά που την κάνω μόνη μου. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από μένα, που με στηρίζουν και προσπαθούμε ομαδικά να κάνουμε πραγματάκια. Και είναι πέρα από το styling, τα μαλλιά, το make-up, η εταιρεία παραγωγής, η Ρίβα. Όλα παίζουν ρόλο. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του για να ολοκληρωθεί μια δουλειά. Και αν πάει κάτι καλά, για μένα όλοι παίρνουν τον μπράβο και όχι ένας. Μπράβο σου. Πάντως κάθε φορά, είτε σε βίντεο κλιπ, κάθε φορά που εμφανίζεσαι κάπου, και στο πρωινό μου σε είχα δει εγώ τελευταία, με την εμφάνισή σου προκαλείς πολλά σχόλια και εγώ έχω να σου πω πως είναι εξαιρετικό το στυλ και φαίνεται ότι είναι πολύ προσεγμένο. Εντάξει, η στυλιστική ομάδα που έχω τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο, έχουν μια επιρροή, ας πούμε, από το εξωτερικό και δεν είναι κακό να το παραδεχόμαστε. Βέβαια δεν μου αρέσει ο μιμητισμός εμένα, απλά όταν βλέπεις έτσι κάποιο ωραίο στυλ, βλέπεις κάποια πράγματα που σου αρέσουν, θέλω να τα κάνω και εγώ, με ένα δικό μου τρόπο και να τα προσαρμόζω σε αυτό που κάνω και στη χώρα που βρίσκομαι. Σε εκφράζει ή σε νιώθεις άνετα μέσα σε αυτό το στυλ? Ναι, έτσι πάρα δείχνεις. Πολύ. Πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ που πειραματίζομαι πια. Γιατί εντάξει, δεν σας το κρύβω ότι στο παρελθόν δεν ήμουνα και τόσο πολύ άνετη και χαλαρή στο να δοκιμάζω πράγματα. Είτε αυτό έχει να κάνει με το χρώμα των μαλλιών μου, είτε αυτό έχει να κάνει με τα νύχια, με τα ρούχα. Ήμουνα λίγο πιο κολλημένη σε μερικά στάνταρ, ας πούμε, σε μερικά συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε χαίρομαι που οι συνεργάτες μου κάπως με ξεκόλλησαν από αυτό και το έχουμε πάει αλλού. Σε άλλο επίπεδο, σε τα κούνια φυσικά. Γιατί όμως ήσουν έτσι λίγο διστακτική όταν θα σου λέγανε, ας πούμε, να κάνουμε μια μικρή αλλαγή κάτι? Αλήθεια, γιατί? Ήμουν διστακτική, ειδικά με το χρώμα των μαλλιών μου, γιατί δεν είμαι υπέρ του φυσικού γενικότερα. Ωστόσο όμως αυτή η αλλαγή που κάναμε με το όμπρε τα μισά-μισά, ναι, έκανε, άρεσε αρκετά. Οπότε είχε... Και αρέσει. Ήτανε και πρωτότυπο όμπρε, δηλαδή δεν ήταν ξανθό, κάτι που κάνουν και όλες. Ήτανε κόκκινο και κόκκινο βυσσινή, κάπως περίεργο, δεν μπορεί να στο πω ακριβώς. Το σέφανος φυλάκησε με τα μαλλιά μου τελευταία χρόνο και... Πραγματικά αυτό που σας είπα και πριν, οι συνεργάτες είναι πάνω. Αν δεν σε πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι που έχει γύρω σου, δεν θα κάνεις τίποτα. Πάντως οφείλω να σου πω πως είσαι και ιδιαίτερα όμορφη, οπότε δεν θα έχεις και πρόβλημα στο να πειραματίζεσαι πια. Εντάξει, και καμιά φορά ξέρεις και ομορφιά είναι και πώς νιώθεις εσύ. Υπάρχουν μέρες που όλες οι γυναίκες λίγο πολύ δεν νιώθουμε καλά και υπάρχουν μέρες που η ψυχολογία μας είναι καλύτερη. Αυτό όλο έχει ένα σκαμπανέβασμα. Το θέμα είναι να έχεις ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις καλά. Είτε με ένα ωραίο styling να σου ανεβάζει τη διάθεση και την ψυχολογία. Δήμητρα, όλα παίζουν ρόλο, πίστεψέ με. Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία σου, δηλαδή? Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία μου. Εντάξει, απλά πραγματάκια, όπως όλοι μας. Μια κριτική, για παράδειγμα, μπορεί να σε επηρεάσει? Όχι, όχι. Εγώ το πήγα στο πιο προσωπικό. Δηλαδή, θέλω να είμαι καλά με τους φίλους μου. Θεωρώ ότι φίλοι είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Βέβαια. Και νιώθω αρκετά τυχερή που έχω φίλες. Και άμα κάτι πηγαίνει καλά, δεν θέλω να αφήνω, ξέρεις, κάτι που να εκκρεμεί, μια κατάσταση που να έχω κάνει κάτι εγώ ή να έχω στεναχωρήσει κάποιον ή να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω να τα εξαδιαλύνω. Από κριτική, πάντως, παιδιά,
Έχω σκληραγωγηθεί πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή και πλέον μου αρέσει κιόλας που έχεις απαντήσει, ας πούμε, και το έχω δει κιόλας σε διάφορες κριτικές, σε κάποια σχόλια που σου έχουν γίνει στο Twitter, ας πούμε, προς την προκειμένη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δεν το αφήνεις να περάσει έτσι. Δηλαδή θα το σχολιάσεις και ας είναι μια αρνητική, θα απαντήσεις χωρίς να φοβάσαι τίποτα και χωρίς να σκέφτεσαι ότι okay, να απαντήσω λίγο πιο ή να το προσπεράσω ή οτιδήποτε. Απαντάς. Ναι, ξέρεις τι, λέω, οκ, δεν τρέχει τίποτα. Ακριβώς. Είσαι σε τακούνια ψηλά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα, διαβάζω εδώ πέρα ένα μήνυμα το οποίο θέλω να σου πω, αυτό που σου είπα και πριν, ότι μας έχουν πεθάνει με τα μηνύματα και τις ερωτήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις στο μυαλό σου, μαζί με τους συνεργάτες σου, να βγάλετε κάποιο έτσι street single, όπως ήταν στο το Σαν να μην υπάρχω, αν υπάρχουν σε σκαριά. Είμαστε καθημερινά βασικά στη στούντιο, έχουμε ήδη ετοιμάσει το επόμενο στιγμή. Περίμενε, Κατερίνα, δεν σε ακούω, δεν έχει καλό σήμα. Ούτε. Δεν κουνήθηκα παντός, είμαι ακίνητη, σαν τον πελαγό. Η αλήθεια είναι τώρα κάπως λίγο καλύτερα σε ακούμε. Ωραία, τώρα είμαι καλύτερα τώρα. Τώρα ναι. Τράβηξα την κουρτίνα, λες να φταίει η κουρτίνα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε στα σκαριά, ετοιμάζουμε καινούριο street single. Όπως είπα και πριν, θα κάνω κάποιες κυκλοφορίες που θα είναι μόνο ιντερνετικές, όμως θα οπτικοποιούνται κιόλας, δηλαδή θα υπάρχει και βίντεο κλιπ. Τέλεια. Δεν θα είναι από κάποια επίσημη, από κάποια εταιρεία, θα βγαίνει ελεύθερα στον κόσμο, στο ίντερνετ. Το τρίτο street single μετά το OK, δεν τρέχει τίποτα και το Σαν να μην υπάρχω, θα είναι... συνεργασία. Ναι. Θέλω να σας πω περισσότερο. Αχ, όχι. Περίμενε. Πες μου, ας πούμε, στο περίπου, ποιος θα είναι. Θα είναι συνεργασία, επειδή δεν τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Είναι Κύπριος. Ναι. Κύπριος. Αρχίζω τώρα και κάνω flashback. Τι Κύπριους τραγουδιστές ξέρω. Είναι ταλαντούχος πάρα πολύ. Ναι. Και θεωρώ ότι θα κινηθώ βέβαια σε στυλ λίγο πιο hip hop. Είναι δηλαδή κάτι σαν μπαλάντα, σαν το Σαν να μην υπάρχω. Ναι. Θα είναι κάτι λίγο τελείως διαφορετικό. Μια διασκευή που έχουμε πάρει το sample από ένα παλιό ξένο τραγούδι. Mm-hmm. Οπότε είναι έτσι κάτι πολύ ενδιαφέρον που δεν έχω ξανακάνει κι εγώ. Εγώ θα σα ρωτήσω αν υπάρχει ο τίτλος. Αν έχετε τον τίτλο έτοιμο. Αχ. Φτιάξαμε κάτι την στιγμή και δεν θέλω να εκτεθώ. Άρα υπάρχει, απλά δεν έχει κλειδώσει ακόμα από ό,τι κατάλαβα. Ναι, όχι. Αυτό ξέρουμε πότε περίπου θα κυκλοφορήσει. Θέλουμε να πιστεύουμε 10 Ιουνίου. Θέλουμε να πιστεύουμε εκεί, διότι ακόμα δεν έχουμε γυρίσει το βίντεο κλιπ και γενικότερα προσπαθώ βίντεο εικόνα και ήχος να βγαίνει ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Οπότε θα πρέπει να ετοιμάσουμε βίντεο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ street αυτή τη φορά. Ναι. Βγούμε τώρα που έχουμε μάθει. Όπα. Κατερίνα, σε διακόπτω, διότι πάλι έχει χαλάσει το σήμα. Τώρα έχω βγει. Τι γίνεται. Είναι έξω ακριβώς, τώρα πρέπει να με ακούς καμπάνα μου. Τώρα είναι λίγο καλύτερα πάλι. Τι γίνεται, Παναγία μου, με αυτό το σήμα? Μόνο αν πηδήξω τον μπαλκόνι δεν το θες αυτό. Όχι. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω τώρα σε ακούμε καλύτερα. Ωραία. Τι γίνεται με αυτό το σήμα? Την προηγούμενη φορά δεν είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, στον πρόβλημα δεν ξέρω τώρα. Τι να πω. Δεν θέλω να πω και την εταιρεία με κάτι. Όχι. Πάντως σήμερα λίγο πιο κοριτσίστηκα και όσοι ασχολούνται με τα ζώδια έχει και μια έκλειψη. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι καθόλου με αυτά. Ναι, πώς έκπληξη ή έκλειψη? Έκλειψη. Έκπληξη σου είναι εσύ σήμερα. Μάλιστα, ωραία. Τι να σου πω, ζωδιακά δεν ξέρω. Ακούω κι εγώ πως όλοι, αλλά νομίζω ότι εμείς φτιάχνουμε το μέλλον μας και με τις επιλογές που έχουμε συνήθει. Και παίζει ρόλο και λίγο η τύχη. Έτσι. Και εγώ νιώθω αρκετά τυχερή, ειδικά με τον τελευταίο χρόνο. Έτσι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, εκτός βέβαια από την καλοκαιρινή σου περιοδία που φαντάζομαι ότι σε 2 εβδομάδες περίπου θα έχει ξεκινήσει, έτσι. Θα ξεκινήσετε. Αρχές Ιούνιου, ναι, με το καλό. Αρχές Ιούνιο θα ξεκινήσετε. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν στα σκαριά από Σεπτέμβριο για κάποιο νέο τραγούδι. Θα μου πεις τώρα είναι πολύ πρόσφατο το καινούριο Τα Ψηλά Τα Κούνια. Αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι η ομάδα σου από πίσω τρέχει και δουλεύει 25 ώρες το 24ωρο, όχι 24, είμαι σίγουρος ότι έχουν σκεφτεί για το. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μου τρέχει πάρα πολύ και με ξεκουράζει ψυχικά. Ναι. Με βοηθάει πάρα πολύ ψυχικά. Διότι έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα μέχρι και το Σεπτέμβρη. Ναι. Έχουμε βρει κάποια κομμάτια που θα είναι επόμενες κυκλοφορίες. Αυτό που μένει είναι να μ' αρέσει στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε. Γιατί ωραία εμείς να τα ακούμε σπίτι μας και να γουστάρουμε, αλλά έτσι.
η ουσία και το νόημα είναι να πει κάποιο με αυτό που κάνει και να το γουστάρει και να του αρέσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόγραμμα και μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι από τις λίγες φορές που κοιμάμαι πάρα πολύ ήσυχη. Η ομάδα δουλεύει άψογα, δουλεύει ρολόι λοιπόν. Δεν έχει να αγχώνεσαι καθόλου, γιατί ήδη και τα προηγούμενα τραγούδια έχουν γίνει επιτυχίες που συνεργάζεσαι με τα συγκεκριμένα άτομα εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, έτσι. Ασχολούμαι 5 χρόνια με τη μουσική πλέον. Όχι, όχι, όχι με τη μουσική, δεν μιλάω για τη μουσική, μιλάω για την ομάδα σου. Α, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κάναμε συνεργασία με τον Glady. Ναι. Με τον Χρήστο της Μέλισσας που έγραψε και το στίχο. Ακριβώς. Αρκετά πράγματα. Και με το Μοχόμπι που είχαμε κάνει στα βραβεία. Στα βραβεία. Δηλαδή, γενικά υπήρχαν διάφορες συνεργασίες που με βοήθησαν και εμένα να βρω το στυλ μου και να κάνω αυτό που μου αρέσει. Βέβαια, στα βραβεία, στα MAD Awards είσαι κάθε χρόνο. Όλα στα χρόνια έχουν γίνει. Κάθε χρόνο είναι η Κατερίνα Στικούδη στα MAD Video Music Awards. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση, γιατί από ό,τι έχουμε ενημερωθεί θα γίνουν τα βραβεία φέτος από το MAD, εάν πρόκειται να σε δούμε στο stage των MAD Awards. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο που έχει συζητηθεί. Ναι. Δεν ξέρω. Θα είμαι φέτος. Δεν το γνωρίζεις. Α, δεν γνωρίζεις. Προφανώς δεν έχουν συζητήσει ακόμα, εννοείς. Εντάξει, ναι, έχουν αλλάξει πράγματα στη δισκογραφία και ναι. Εσείς είστε μέσα στο χώρο και τα γνωρίζετε καλά. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Οκ, okay, κατάλαβα. Έγινε. Μ' αρέσει αυτό. Έγινε. Τέλεια. Λοιπόν, Κατερίνα, εκτός. Είπαμε από Σεπτέμβριο. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχει συζητήσει. Τώρα μου πει πολύ μελλοντικό το συγκεκριμένο που θα σε ρωτήσω. Αν επρόκειτο να σε δούμε στην Αθήνα σε κάποιο σχήμα όπως ήσουν. Από Σεπτέμβρη ενδέχεται να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις. Ναι. Στάνταρ ακόμα τίποτα δεν είναι, γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Αλλά συζητήσατε και αυτό είναι ευχάριστο. Τουλάχιστον διακοπές θα προλάβεις να κάνεις. Τώρα έκανα διακοπές. Το Πάσχα 5 μερούλες στην Πάρια. Δεν ξέρω αν θα βρω χρόνο μέσα στο καλοκαίρι. Αλήθεια. Εντάξει, με ενδιαφέρει να δουλέψω αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, τρίμερο σίγουρα, κάθε τρίμερο θα βρω. Αλλά για πολλές μέρες δεν το βλέπω. Πάντως, αν ο δρόμος σε βγάλει προς το Ναύπλιο, να έρθεις και από το σταθμό, εννοείται. Εννοείται αυτό και το ξέρετε πολύ καλά. Το γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που βρεθούμε εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να με περάσεις. Εννοείται πως θα περάσεις. Εννοείται. Ναύπλιο, από όσο θυμάμαι, έχεις έρθει πάλι. Είχες έρθει κιόλας. Είχα έρθει, έχει κάνα 2 χρόνια όμως. Ναι, ναι, έχουν περάσει. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Πρέπει να το φτιάξουμε κάπως, να έρθει, να γίνει. Να το δρομολογήσουμε, όσο θα γίνουν. Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω τι σκέφτεσαι, μάλλον στο Πάσχα. Αρχικά δεν σε ρώτησα αν πήγες πουθενά. Εκτός μόνο μου που είσαι αυτές τις 5 μέρες διακοπές που έκανες, έτσι. Ναι, στην Πάρια, εκεί. Α, δεν πήγες, δεν κατάφερες να πας πουθενά. Πήγα στην Πάρια. Πού άλλο πρέπει να πάω? Δεν ξέρω, εντάξει, παιδί μου. Για 5 μερούλες, εντάξει. Ήταν πολύ ξεκούραστα εκεί πέρα. Χαλάω πάρα πολύ με δικούς μου καλούς μου φίλους. Και γενικά πιστεύω ότι μπορεί ο κόσμος μας να μην έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να φύγει για πάρα πολλές μέρες, αλλά να έχει να περνάμε καλά με τους ανθρώπους που είμαστε και να μοιραζόμαστε πράγματα και στην καθημερινότητά μας, ακόμα κι αυτή. Αν έχει δυσκολίες, αν έχει πολλή δουλειά, πολλή κούραση. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι κάπου λίγο πολύ όλοι έχουμε και να γκρινιάζουμε και να γκρινιάζουμε, να μιζεριάζουμε λίγο πολύ. Είναι στη φύση του ανθρώπου εξάλλου, λίγο παραπάνω στην περίοδο. Ναι. Καλό είναι, δεν ξέρω, να βρίσκουμε έναν τρόπο να περνάμε καλά. Εγώ, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, θα πάω στο γυμναστήριο. Θα ξεδώσω. Θα κάνω 1 ώρα και το ελλειπτικό μου, το διαδρομό μου, το ποδηλατάκι μου. Και θα περάσεις. Έτσι, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα, αν στο επόμενο τραγούδι το οποίο ετοιμάσεις μας με την ομάδα σου για Σεπτέμβριο, που είναι δρομολογημένο από ό,τι κατάλαβα, αν θα είναι μπαλάντα, τι περίπου ύφος θα είναι, γνωρίζεις? Αυτή είναι... θέλεις να τα ξέρεις, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα είναι Σεπτέμβριο. Είναι Ιούλης, μπορεί και να σκάσει μες στο κατακολό καιρό, θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα. Τέλεια. Αλλά είναι ένας συνθέτη που δεν έχω συνεργαστεί ποτέ. Κάνει να πούμε όνομα. Όχι ακόμα, αλλά δεν είναι ένα αναμενόμενο πάντως το όνομα. Τέλεια. Θα είναι όμως μπαλάντα, τι πώς θα είναι? Όχι τόσο πολύ μπαλάντα, θα
ήταν λίγο πιο γλυκούλη, ίσως. Α, να το πω έτσι. Είδες, λίγο πιο γλυκούλη. Παίζει κάτι να έχει πάρει το αυτί μου. Γι' αυτό το λόγο σε ρώτησα για την μπαλάντα. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ίσως κάτι έχει πάρει. Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε αποδεσμεύσω να πας και στο γυμναστήριο σου, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και το Δημητράκι μου, το κοριτσάκι μου, το όμορφο. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζω να τα πούμε πολύ πολύ σύντομα και μέσα στο καλοκαίρι. Και εγώ τι να σου ευχηθώ, τα καλύτερα, να συνεχίσεις έτσι και να είσαι πάντα με το χαμόγελο. Αυτό, το πιο απλό και υγεία πάνω απ' όλα. Σίγουρα. Για τη στήριξη και για όλα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας τα ραδιόφωνα να είναι δίπλα μας. Εγώ από τη σειρά μου να σας πω να περνάτε καλά, να είστε καλά. Πάνω απ' όλα, όπως είπες και εσύ, υγεία πάνω απ' όλα. Όντως. Και όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Να πούμε. Τέλεια. Εννοείται. Μόνο χαμόγελα, Κατερίνα. Φιλάκια πολλά σε όλους. Πολλά φιλιά. Δύναμη, να είναι καλά όλοι, να περνάνε όμορφα. Πολλά φιλιά. Γεια. Αυτή, παιδιά, ήταν η Κατερίνα Στικούδη εδώ φυσικά στον Star FM 29. Πώς φάνηκε η Κατερίνα, Δήμητρα? Πολύ ντόμπρος άνθρωπος. Πολύ ντόμπρος. Αληθινός άνθρωπος, παιδιά, Κατερίνα Στικούδη. Τις περισσότερες ερωτήσεις κιόλας σας τις υποβάλαμε στην ίδια την Κατερίνα Στικούδη. Βέβαια, αλήθεια, είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε και ο αντίστοιχος χρόνος τώρα να κάνουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 8 και από ό,τι καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Παρασκευή. Θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα, έχει σκοπό κάπου να πάω στο Σαββατοκύριακο? Κατερίνα, είπα. Εντάξει, Δήμητρα. Δεν θα πάω πουθενά, εδώ θα κάτσω, αλλά έχω σκοπό να περάσω υπέροχα. Το ίδιο εύχομαι και στους ακροατές μας, εννοείται. Έτσι, λοιπόν, ό,τι και να